πάμε στη Μαρία τη Ζαφυρίου στην Θεσσαλονίκη, γιατί Μαρία μου σήμερα συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Που χθες είχαμε και επεισόδια. Βεβαίως, ναι. Είχαμε επεισόδια, ναι, ακριβώς έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, μικρής έκτασης, έντασης όμως. Οι ψυχρεμότεροι έκαναν μια επέμβαση εκεί, όπως και οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια. Η τρίτη μέρα λοιπόν, σήμερα λίγο μετά τις 10, αναμένεται να καταθέσει ένας από τους δύο φίλους του Άλκη, ένας από τους δύο φίλους που κι αυτός δέχτηκε επίθεση, και άλλοι 25 μάρτυρες κατηγορίας. Θα πρέπει να σας πω ότι η δίκη ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου. Ουσιαστικά, πάντως, Μαρία, αυτό που υποστηρίζουν όλοι, τα αρνούν όλα ουσιαστικά, έτσι. Κανείς δεν επιτέθηκε στον Άλκη. Αυτό λένε και οι 12 κατηγορούμενοι. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά χθες ενώπιον του δικαστηρίου που ζήτησαν συγγνώμη. Αλλά ναι, και μάλιστα ο κύριος Ταοξής, ο συνήγορος υπεράσπισης του 12ου κατηγορουμένου, ήρθε με μία μακέτα στο δικαστικό μέγαρο, δείχνοντας ότι ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο εντολέας του ήταν ο ταξιτζής, μετέφερε δηλαδή κάποια άτομα. Όλοι οι χρήστες πραγματικά αρνούνται πως συμμετείχαν στην φωνική επίθεση κατά του Άλκη που του στέρισε τη ζωή την 1η Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος. Τώρα δεν βλέπουμε μαγιές. Τέλος πάντων. Ναι, τώρα πια. Έχει χάσει τη ζωή του ο Άλκης, αυτό το παιδί. Ωραία.